εδώ. Αυτή τη στιγμή. Κάτσε, σε παρακαλώ. Δεν είναι ρεύτερα. Σημειώστε ότι λειτουργεί πάνω από 80 χρόνια και πραγματικά έχει προσφέρει τα μέγιστα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Σαν το μεγαλύτερο νοσοκομείο και ψυχιατρίο και στη χώρα και στα Βουκάνια. Αυτή τη στιγμή όμως καλείται να δώσει ένα μεγάλο στοίχημα. Από τη μία πλευρά είναι να λειτουργήσει στην υφιστάμενη κατάσταση που βρίσκεται, με τεράστια προβλήματα σε έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί αυτή η αδυναμία του, διότι καταραίει λόγω της υποστελέχωσης, και να χρηματοδοτηθεί και ανάλογα. Σκεφτείτε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε πληθυσμό, τον οποίο το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι άπορη, και η κοινωνία η ίδια τους εναποθέτει σε εμάς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και την ψυχική τους υγεία, αλλά και να στηρίξουμε και τη σωματική τους πολλές φορές. Μέσα σε αυτή την απεγνωσμένη προσπάθεια, αυτή τη στιγμή θα πρέπει και να μετασχηματιστεί, να εξελιχθεί, να εξυγχρονιστεί, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Όμως σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε βία, ούτε ακραία, ούτε άτακτα. Για να μιλήσει κανείς για ψυχική υγεία και για τη μεταξέλιξή της, θα πρέπει να μιλήσει για πρωτοβάθμια περίθαλψη και έγκρα ψυχικής υγείας με δημόσιο χαρακτήρα και δωρεάν. Αυτό δεν το βλέπουμε. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν ψυχοκλινικές δομές που διασυνδεθούν και όλα αυτά να στηριχτούν σε διασύνδεση με τις σχετικές κλινικές νοσοκομείες και δίθετο ψυχιατρίο. Δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό. Αντίθετα, βλέπουμε οι ΜΚΟ να εισβάλλουν στον χώρο της ψυχικής υγείας. Αυτό εμείς ως εργαζόμενοι το καταγγέλουμε. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται αφιδώς και να στερείται ο δημόσιος χαρακτήρας του νοσοκομείου. Που πραγματικά. Μιλάμε για την αποστηλοποίηση. Το κομμάτι της αποστηλοποίησης, αυτή τη στιγμή με τον εθωρημένο σύμφωνο, βλέπουμε ότι χρηματοδοτούνται περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου εκείνες να αναλάβουν και με εντολές που ήδη έχουν στο νοσοκομείο το κομμάτι της προκλινικής αποκατάστασης. Επίσης, λαμβάνουμε. Εμείς δεν το έχουμε δει ακόμη, περιμένουμε την επίσημη απάντηση. Ούτε και εμείς. Και εμείς για αυτά που έχουμε αποστατικημένους στα χέρια μας, ας πούμε, είναι μια εντολή από το Υπουργείο τα ψυχογενετικά να βγουν εκτός σε μονάδες αποκατάστασης στην κοινότητα και επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα το άρθρο 69 να στεγαστεί σε ένα ήδη, σε ένα χώρο μέσα στο νοσοκομείο, όπως είναι το ποδοσάκι. Εδώ είναι τα κέκ. Επάνω που είναι, κάτω. Τα κέκ είναι εδώ, τα παραδείγματα.